Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η ενεργειακή ασφάλεια, η ενεργειακή επάρκεια και η χαμηλότερη τιμή για τους καταναλωτές είναι πράγματι οι πυλώνες για τους οποίους οφείλουμε να εργαζόμαστε. Όμως πρέπει να είμαστε ταυτόχρονα και ρεαλιστές. Σε πολλά κράτη-μέλη, όπως στην πατρίδα μου την Ελλάδα, είμαστε εξαρτημένοι από ένα και μόνο προμηθευτή για το φυσικό αέριο και έτσι είναι απαραίτητο να έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση σε υγροποιημένο φυσικό αέριο. Είναι επίσης μια ευκαιρία να δώσουμε πρόσβαση στους καταναλωτές σε ευθυνή ενέργεια, καθώς λόγω της υπερπροσφοράς του LNG έχει μειωθεί σημαντικά η τιμή του. Παράλληλα όμως, πρέπει να δημιουργήσουμε και να υποστηρίξουμε αμέσως υποστηρικτικές υποδομές αγωγών, που θα συνδυάζουν όλες τις μορφές φυσικού αερίου. Ένα τέτοιο παράδειγμα, και θα ήθελα να το ακούσετε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι το project της ΔΕΠΑ για την κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ένα project που μπορεί να δώσει φυσικό αέριο σε πρωτεύουσες νομών, σε μικρότερες πόλεις, σε βιομηχανικές ζώνες, σε μια από τις πιο φτωχές ενεργειακά περιοχές στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ένα project μήκους 1.128 χιλιόμετρων, που θα επεκτείνει την ενεργειακή αγορά της Ελλάδας κατά 0,4 δισεκατομμύρια κυβικά εκατοστά και θα προσελκύσει επενδυτές. Χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να δώσουμε στους Έλληνες καταναλωτές φθηνότερη ενέργεια. Σας ευχαριστώ.